Και μιλάς για κανονικότητα. Βέβαια, η κανονικότητα δικιά σου είναι μία. Πώς μέσα σε 5 λεπτά, αυτό σας ενδιαφέρει, αυτό σε καίει, μπορεί να γίνεις από άντρας γυναίκα και από γυναίκα άντρας. Καταστρέφεις την ελληνική κοινωνία τελείως. Τις πέρδικες. Χαρούμενες οι πέρδικες. Χαρούμενοι και αυτοί οι οποίοι χρωστάνε. Θα φύγουν και θα τις ψάχνουν στο εξωτερικό. Αλλαγή φύλου. Πού πας σε 5 λεπτά με μια υπεύθυνη δήλωση στο ληξιαρχείο. Πηγαίνετε. Μπορείτε να γίνετε από Αντώνη Αντωνία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Από Χαρίδημος, από Αλέξη Αλεξία. Κάντε το κι αυτό. Και εσύ πάνω, πάνω καμένε, μαζί τους κι αυτά. Κυριάκο Μητσοτάκη, και εσύ μαζί τους. Μπράβο, παιδιά. Αυτή είναι η κανονικότητά σας. Να καταστρέψετε τους Έλληνες. Να μην ξέρουμε ποιος είναι ο άντρας, ποιος είναι η γυναίκα. Όποτε του γουδιβιδώνει κάποιου νου θα γίνεται γυναίκα και όποτε του ξαναβιδώνει θα ξαναγίνεται άντρας. Και δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Θα ψάχνετε. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα. Θα ψαχνόμαστε, Σοφία. Εσύ θα ψάχνεις τον άντρα και εγώ τη γυναίκα. Ποιοι είναι? Νομίζω ότι δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά. Υπερβολικός είναι, γιατί υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην τα ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόσο έχουμε ακούσει, τόσους αγώνους έχουν ρίξει κάποιοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να λοιπόν το 2017 έρχεται το νομοσχέδιο και αναγνωρίζει το αυτονόητο. Με μία απλή αίτηση αλλαγή φύλου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν είμαι από αυτούς, ξέρεις πολύ καλά, ότι μπορώ να πάρω από κανέναν το δικαίωμα να είναι άνθρωπος. Ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Ανθρώπινο δικαίωμα είναι, είναι πρόβλημα, δηλαδή, να αλλάζεις βιολογικά σαν άνθρωπος. Να γεννιέσαι αγόρι και να λες ότι εγώ θέλω να είμαι κορίτσι επειδή έτσι μου τη βιδώνει. Η νέα γενιά νομίζω ότι συμφωνεί πάνω σε αυτό. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο που λέει ακριβώς το ίδιο. Άκου τι λέει το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το πρόσωπο λέει έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως στοιχείο προσωπικότητας. Δεν μπορείς να του αλλάξεις την προσωπικότητα. Δηλαδή, πώς μπορεί να ζήσει, πώς μπορεί να περπατήσει, πώς μπορεί να κυκλοφορήσει. Πρέπει να υπάρχει μια ταυτότητα. Μάλιστα. Η ταυτότητα πάνω τι θα λέει? Και εγώ που μπερδεύομαι. Αλλαγή φύλου. Εγώ που μπερδεύομαι. Προβλέπεται, λέει ο νόμος, το νομοσχέδιο, άκου τι λέει. Προβλέπεται ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και ο προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε όταν γεννήθηκε. Ποιος το λέει αυτό? Το νομοσχέδιο. Ποιος το βγάλει το νομοσχέδιο? Όλοι αυτοί που έχουν επιλέξει να αλλάξουν τα δεδομένα. Όχι, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως. Είναι νομοσχέδιο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Δεν είναι όλοι αυτοί. Συγγνώμη, εκλογές δεν είχαμε το 2015, με δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι? Σε αυτό συμφωνούμε. Εντάξει, το νομοσχέδιο το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είδες κόμμα της Βουλής να αντιδρά και να διαφωνεί με το νομοσχέδιο? Είδες αντιπολίτευση, είδες αξιωματική αντιπολίτευση? Προς το παρόν, Σοφία, δεν είδα. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα πηγαίνουν καλά, αναγνωρίζονται οι αγώνες και έχουμε αλλαγή φύλου με μία αίτηση και μάλιστα προσδιορίζει ότι δεν χρειάζεται δικαστική διαμάχη, δηλαδή γιατί να με μία απλή αίτηση και αν μάλιστα αλλάξει, δηλαδή ζήσει κάποια χρόνια μπορεί με το συγκεκριμένο πάλι, φύλο που έχει αναγνωρίσει στην εφηβεία του. Mm. Μετά έχει δικαίωμα να το αλλάξει. Μάλιστα, μα ό,τι του τη δώσει, Σοφία μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Αφού λύσατε λοιπόν το θέμα με την αλλαγή φύλου. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να πω. Δεν έλυσαμε κανένα θέμα. Όχι, το λύσαμε. Είπαμε την άποψή μα. Ναι, παιδί μου, το λύσατε. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Ένα λεπτό. Και εγώ είπα ότι έτσι είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Για ποιο λόγο όχι? Επειδή λοιπόν μιλάμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εγώ θα πω πολλά στον προλογό μου μια κουβέντα. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου επίσης να επενδύει και μακάρι μέσα σε 5 λεπτά να δίνονταν οι δανειονοτήσεις στις επιχειρήσεις για να επενδύουν. Μακάρι να γινόταν το ίδιο και εκεί. Και το κλείνω εδώ. Το κλείνω. Εγώ το κλείνω. Εκεί έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα, δεν έχει να κάνει με ανθρώπινα. Δεν ξέρω, με ενδιαφέρει τι συμφέροντα έχει. Όπως δίνεις 5 λεπτά σε έναν άνθρωπο που είναι δικαίωμά του να αλλάξει φύλο, να επιλέξει, έτσι και σε αυτή τη χώρα που έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα επενδύσεων και μία επιχείρηση πίσω από την άλλη βάζουν λουκέτο, θα έπρεπε σε 5 λεπτά το δικαίωμα ενός επιχειρηματία να επενδύσει να του το κάνει πράξη το ελληνικό δημόσιο. Εγώ αυτό ξέρω. Γιατί μπορεί να έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε φύλο, αλλά μην ξεχνάμε και το δικαίωμα στην εργασία. Το οποίο το δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τους πνευματικούς νόμους το έχουμε κάνει σκλαβιά. Το πήγες αλλού τώρα. Μα έτσι είναι. Δεν μπορεί το δημόσιο να μου λύνει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για αυτά τα θέματα. Και μπράβο το, εγώ σου λέω, εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά απ' την άλλη, 40 χρόνια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω γεννηθεί, να συζητάμε συνέχεια για τη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις
και σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και σε άλλα ζητήματα. Θα πούμε αναλυτικά. Το θέμα είναι κατά πόσο δίνουμε πλέον τώρα σημασία στην ταυτότητα. Πώς θα γίνει. Και στο φύλλο. Μωρέ, καλή ταυτότητα. Ξέρουμε ότι αλλάζει κάτι. Βρε, παιδί μου, δεν διαφωνώ εγώ. Καλή ταυτότητα. Αλλά χρειάζομαι και επενδύσεις σαν χώρα πέρα από την ταυτότητα. Το είπαμε αυτό. Το ένα έχει οικονομικό κομμάτι, το άλλο όμως έχει για το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Το νομοσχέδιο έχει περιέχει και άλλα πράγματα. Αλή, Σοφία, αλή. Όπως η παράταση του νόμου Παρασκευόπουλου. Αυτό είναι πιο σοβαρό.